και το σκοτώσαν στο χώρο που δούλευε. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας του 42χρονου επιχειρηματία από την παραλία Οφρηνίου της Καβάλας. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι ένας 50χρονος φίλος και γείτονάς του με την αρρωγή της μητέρας του είναι ύποπτος για τη δολοφονία του άτυχου Γιώργου Γρηγοριάδη. Σίγουρα μας έχει συγκρονίσει το γεγονός ότι υπάρχουν τέτοια κρούσματα στην περιοχή μας. Δεν γνώριζα κάτι συγκεκριμένο, γνώριζα και τα δύο τα άτομα. Ήταν πελάτες στα μαγαζιά που έχω στην παραλία Οφρηνίου. Ήσυχοι άνθρωποι και οι δύο, αν εξαιρέσουμε τον άνθρωπο που έκανε, αν είναι πραγματικά αληθινό το φόνο που έκανε, ένα άτομο που ζούσε εδώ 20 χρόνια, το μόνο που μας ζητούσε κανένα ένα ευρώ για να πάρει τσιγάρα. Τίποτα άλλο παραπάνω, τίποτα άλλη καμιά ένδειξη από το συγκεκριμένο. Για το θύμα τώρα να πάμε, είναι ένα παιδί δουλευταράς, εργατικός, αγαπητός από τον κόσμο, αλλά ποτέ και αυτός δεν είχε έναν φίλο μαζί του για παρέα. Ήσυχος άνθρωπος. Μόνος του έβγαινε, δεν ενοχλούσε κανέναν. Ευγενικός με τον κόσμο μπορώ να πω, δεν δημιουργούσε προβλήματα, όλα καλά. Μάλιστα, οι τελευταίες εξελίξεις κάνουν λόγο ότι ο άντρας δεν δολοφονήθηκε στο σημείο όπου εντοπίστηκε το πτώμα του, αλλά έξω από το σπίτι του 50χρονου γείτονά του, σε μια τοποθεσία μάλιστα, η οποία είναι κατοικήσιμη. Ακριβώς αυτές είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες και εμείς που έχουμε μάθει, οι εξελίξεις, ότι τον σκότωσαν εδώ στο δρόμο. Δούλευε απέναντι από το σπίτι του δράστη. Από ό,τι έχω μάθει, είχαν και προηγούμενα, είχαν έναν έντονο καυγά και γνωριζότανε. Καταρχάς ήταν και είχαν τον ίδιο τόπο καταγωγής από ό,τι γνωρίζω. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε από την ασφάλεια των Σερών, μας είπαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό το έγκλημα έχει γίνει εδώ πέρα σε αυτόν τον δρόμο. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο σπίτι του 50χρονου δράστη, ο οποίος δολοφόνησε ψυχρό τον άτυχο Γρηγοριάδη. Όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες του ένα channel, το αυτοκίνητό του βρίσκεται ακόμη εδώ, καθώς έχουν γίνει όλες κατάλληλες έρευνες. Αλλά φυσικά και ο πρώτος όροφος, όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες του ένα channel, είναι το ισόγειο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των κατοίκων, ο συγκεκριμένος άντρας καθημερινά περνούσε αρκετές ώρες, πρέπει να σας πούμε, σε αυτήν ακριβώς εδώ την καρέκλα. Ενώ ήταν αυτός που δημιουργούσε πολύ συχνά διάφορες φασαρίες στην γειτονιά. Από ό,τι φαίνεται ωστόσο, η συγκεκριμένη κόντρα αλλά και η διαμάχη ήταν ακριβώς αυτό εδώ μπροστά στο σημείο. Ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα του 50χρονου δράστη τον βοήθησε για να ανεβάσει το πτώμα του αδικοχαμένου Γρηγοριάδη ακριβώς στο αυτοκίνητο και να το μεταφέρει στην Βαλτόδη περιοχή. Ο 50χρονος καθόταν. Επειδή είναι ο δρόμος που περνάω κάθε μέρα από εδώ, κάθε μέρα ήταν εδώ αραχτός, σε αυτήν την καρέκλα ήταν αραχτός. Και άμα είχε κανένα μπύρα, έπινε κανένα αυτό, ήταν μόνιμο εδώ πέρα, μόνιμος, καθόταν εδώ, μόνιμο. Μόνιμο λοιπόν, σε αυτό ακριβώς το εδώ το σημείο, έπινε, ήταν αρκετές φορές μεθυσμένος. Ήτανε, όποτε έβρισκα ένα φράγκο, έτσι, τον έδινε η μάνα του τίποτα, έπινε κανένα μπύρα. Μικρό προβλήματα είχε, ακούγονταν κατά καιρούς, έτσι αλλιώς αλλά δεν δίναμε σημασία. Και τώρα πέσαμε από τα σύννεφα όταν μάθαμε ότι σκότωσε για να πάρει να ληστέψει τον το θύμα. Μάλιστα, για να μην πέσουν υποψίες επάνω του, σύμφωνα με γείτονα, άφησαν το όχημα του θύματος στο αρδευτικό κανάλι στις Σέρες και επέστρεψαν στην παραλία Οφρηνίου με τα πόδια. Φύγαν με τα αμάξι του θύματος, τα αφήσαν εκεί και γυρίσαν μάλλον με τα πόδια. Από ό,τι λένε, τους είδαν που γυρίζαν με τα πόδια. Είδαν δηλαδή τον δράστη να γυρνάει με τα πόδια από την περιοχή. Μπράβο, από εκεί. Τα ξημερώματα. Από εκεί που άφησε το θύμα δηλαδή.